Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πριν μπούμε στην έτσι αρκετά γεμάτη καθορισμένη ημερήσια διάταξη, να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για την διάχυση των εχθροπραξιών στο Λίβανο και τις γενικότερες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Εξελίξεις που προφανώς μας ανησυχούν όλους πάρα πολύ. Πρώτη μας επιδίωξη δεν μπορεί να είναι άλλη από την αποκλιμάκωση πριν αυτή η σύραξη γενικευτεί. Η Ελλάδα έχει μια εξωτική πολιτική η οποία βασίζεται σε αρχές. Είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής. Συνομιλεί με όλες τις πλευρές. Παραμένει ένας πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Πιστεύω ότι είναι και κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στις επαφές τις οποίες είχα στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Αλλά είναι και μια πολιτική η οποία διατρέχει την καθημερινή πρακτική του Υπουργείου Εξωτερικών. Πάντα θα αγωνιζόμαστε για την ειρήνη στην περιοχή, η οποία είναι προϋπόθεση σταθερότητας. Γι' αυτό και καλούμε πάλι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια ταχεία αποκλιμάκωση, έτσι ώστε να αποφύγουμε το χειρότερο σενάριο που θα ήταν ένας γενικευμένος πόλεμος στο Νότιο Λίβανο. Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή, σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία, είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα. Έχουμε ήδη εκπονήσει ένα σχέδιο εκένωσης, αν αυτό απαιτηθεί, όπως είμαστε και σε συνεννόηση με όλους τους εταίρους μας για την πιθανή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον δοκιμαζόμενο Λίβανο. Τώρα, ας έρθουμε στην σημερινή μας ατζέντα, η οποία θα έλεγα ότι σε πολλά καλείται να δώσει μια μορφή νομοσχεδίων σε όσα είχαμε την ευκαιρία να ανακοινώσουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσά τους η στήριξη του εισοδήματος και της οικογένειας, ο προγραμματισμός των νέων διορισμών για το δημόσιο, ρυθμίσεις υπέρ των αγροτών και του πρωτογενούς τομέα. Και όλα αυτά βέβαια στο πλαίσιο του νέου μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού και διαρθρωτικού, κρατήστε αυτές τις δύο λέξεις, σχεδίου, που θα αποτελέσει τη βάση του φετινού κρατικού προϋπολογισμού, θα παρουσιαστεί αναλυτικά από τον Υπουργό Οικονομικών, καθώς ουσιαστικά συνιστά μια τελείως διαφορετική μεθοδολογία, όχι απλά κατάρτιση των προϋπολογισμών, αλλά και επίτευξη των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε μέχρι στιγμής συνηθίσει. Στο μεσοπρόθεσμο καταγράφεται μια, θα έλεγα, πολύ ενθαρρυντική πορεία για τα δημόσια οικονομικά της χώρας, την οποία και εγώ είχα την ευκαιρία να αποτυπώσω σε επαφές που έκανα με επενδυτές στη Νέα Υόρκη, με μια σημαντική περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους για την επόμενη τετραετία, με τη σταθερή επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, κάτι το οποίο διαμορφώνει και τον δημοσιονομικό χώρο για στοχευμένες περισσότερες δαπάνες υπέρ του πολίτη για την επόμενη τετραετία. Θέλω να επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα δεν ανήκει, τονίζω, δεν ανήκει σε εκείνες τις χώρες μέσα στις οποίες είναι και κάποιες από τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες που βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς υπερβολικού ελλείμματος, και αυτό θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη απόδειξη της μεγάλης προσπάθειας την οποία κατέβαλε η χώρα και όλοι οι Έλληνες πολίτες, προκειμένου να αφήσουμε πίσω μας για τα καλά τις εποχές των δημοσιονομικών εκτροπών. Όπως ξέρετε, το καινούριο δημοσιονομικό πλαίσιο θα τα εξηγήσει αναλυτικά ο Κωστής και ο Θάνος, έχει πια συγκεκριμένες οροφές δαπανών σε ετήσια βάση, άρα οι οροφές των δαπανών αποσυνδέονται σε ένα βαθμό από την πορεία των εσόδων. Είναι οροφές δαπανών που μας επιτρέπουν για τα επόμενα 4 χρόνια να μπορούμε να υλοποιήσουμε το φιλόδοξο πρόγραμμα για το οποίο εκλεγήκαμε το 2023. Και βέβαια θέλω να θυμίσω σε αυτό ότι έχουμε μια έκρηξη ουσιαστικά του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το οποίο πλαισιώνεται πια και από το Ταμείο Ανάκαμψης σε σχέση με τα νούμερα των προηγούμενων δεκαετιών. Έρχομαι τώρα σε 2 ακόμα θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν ζητήματα
εντός εισαγωγικών καθημερινότητας. Μας έχει απασχολήσει όλους πάρα πολύ. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε. Το ζήτημα της ανήλικης παραβατικότητας, το οποίο παρατηρείται πιο έντονα τώρα με το άνοιγμα των σχολείων. Και πιστεύω ότι συνολικά στις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στον ποινικό κώδικα έχουμε δείξει καλά αντανακλαστικά, γι' αυτό και οι στοχευμένες αλλαγές που θα εισηγηθεί τώρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης νομίζω ότι έχουν μια ιδιαίτερη αξία να αναδειχθούν, την αυστηρότερη ποινική μεταχείριση της οπλοκατοχής, ειδικά στους νέους, τη φυλάκιση πλέον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όσων υποπίπτουν στην ίδια επαναλαμβανόμενη αξιόποινη πράξη. Και βέβαια τέλος μπαίνει στην απαλλαγή των κατηγορουμένων όταν αυτοί επιστρέφουν κλοπημαία. Ήταν αυτό ένα ευνοϊκό μέτρο, το οποίο φάνηκαν όμως κάποιοι να εκμεταλλεύονται για να συνεχίζουν τη δράση τους έστω και μετά την σύλληψή τους. Αυτή η συμπεριφορά ως από εδώ και στο εξής θα λειτουργεί μόνο ως απλό ελαφρυντικό. Θέλω να επαναλάβω, το ζήτημα της παραβατικότητας, ειδικά στα παιδιά και στους έφηβους, είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά πολυσύνθετο. Αφορά πρωτίστως και τις ίδιες τις οικογένειες. Το κράτος δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση την οικογένεια ως το βασικό πυρήνα ανατροφής των παιδιών. Όμως έχουμε δυνατότητες να στηρίνουμε τις ποινές και τα ζητήματα που αφορούν την παραμέληση των ανηλίκων. Και βέβαια θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω και γι' αυτό στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και το πώς συνδέεται η ψηφιακή με την πραγματική βία και πώς το bullying αποκτά πια και ένα ξεκάθαρο ψηφιακό αποτύπωμα, αλλά και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη κρίση, παγκόσμια κρίση, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, και θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξει ανάγκη κανονιστικής παρέμβασης κατά πάσα πιθανότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε το ζήτημα αυτό να αρχίσει να αντιμετωπίζεται στην ρίζα του. Μέχρι να γίνουν όμως όλα αυτά, εμείς έχουμε μια υποχρέωση να προστατεύσουμε τα παιδιά, τους εφήβους μας, ειδικά αυτά τα οποία είναι θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Θέλω να θυμίσω ότι η πρωτοβουλία Stop Bullying, η οποία αφορά, τονίζω, το σχολικό περιβάλλον, έχει ήδη αγκαλιαστεί από τις σχολικές κοινωνίες και έχει δώσει κάποια πρώτα θετικά πολύ σημαντικά αποτελέσματα, κυρίως δίνοντας την σιγουριά και την ασφάλεια στα παιδιά να μπορούν να μιλήσουν και να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά, τα οποία βεβαίως σε πρώτη φάση πρέπει να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε διακριτικά μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Όμως τώρα η μεγάλη νέα πρωτοβουλία είναι αυτή η ιδέα του ενός νέου, δεν θέλω να το ονομάσω panic button, θα πρέπει να βρούμε έναν άλλον όρο, αλλά μια νέα εφαρμογή που θα την ονομάσουμε safe youth, έτσι ώστε να μπορεί αυτόματα ένας έφος εκτός σχολικού περιβάλλοντος, ένα παιδί, να μπορεί να ειδοποιεί την αστυνομία εάν αισθάνεται ότι για οποιοδήποτε λόγο κινδυνεύει η σωματική του ακαιρεότητα. Νομίζω θα είμαστε πολύ σύντομα έτοιμοι να παρουσιάσουμε και να θέσουμε σε λειτουργία αυτήν τη νέα εφαρμογή. Να περάσουμε σε κάτι λίγο πιο ευχάριστο, τουλάχιστον για τα δημόσια οικονομικά, αλλά και για τους πολίτες. Η Βουλή θα συζητήσει άμεσα την σύμβαση παραχώρησης, τη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού για 25 χρόνια. Θυμίζω ότι είναι το υψηλότερο τίμημα στην ιστορία του ΤΑΙΠΕΔ, 3,27 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την μείωση του δημοσίου χρέους. Και βέβαια αυτό το οποίο αφορά τους πολίτες είναι ότι τα διόδια στην Αττική Οδό θα μειωθούν από τα 2,8 στα 2,5 ευρώ, ενώ θα απαλλάσσονται και οχήματα που ανήκουν σε πολίτες με αναπηρία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διάσταση της κοινωνικής μας πολιτικής. Και βέβαια η νέα σύμβαση, ο νέος παραχωρησιούχος, διασφαλίζει την πλήρη συντήρηση, την εύρυθμη λειτουργία αυτής της πολύ σημαντικής οδικής αρτηρίας, ακόμα και σε έκτακτες συνθήκες. Θέλω να επαναλάβω επίσης ως αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης διαπραγμάτευσης που έγινε σχετικά με την αναχρηματοδότηση του αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου, ότι άμεσα
μειώνεται το αντίτιμο κατά περίπου 3 ευρώ. Δεν είναι αμεληταίο το ποσό στο τμήμα αλιακός κλειδί του άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης. Έτσι επιστρέφεται για πρώτη φορά στην κοινωνία το όφελος που είχε το δημόσιο από την αναχρηματοδότηση αυτού του έργου, μια μείωση η οποία θα ισχύσει έως και το τέλος του 25. Θα έχουμε την ευκαιρία να μας παρουσιάσει η αρμόδια υπουργός συνολικά το Εθνικό Σχέδιο για το Δημογραφικό, στο οποίο ξεδιπλώνονται πάρα πολλές δράσεις για τις οποίες επιμέρους έχουμε μιλήσει και τις οποίες έχουμε παρουσιάσει, αλλά νομίζω ότι αξίζει να τους δώσουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο, είτε μιλάμε για τα επιδόματα παιδιών, τη σύγκληση παροχών σε τρίτους με αυτές των πολυτέκνων, πρόσθετες θέσεις σε ευρεφωνιακούς σταθμούς και φυσικά συνολικά την πολιτική μας για την στέγη, η οποία πρώτα και πάνω απ' όλα αφορά τις νέες οικογένειες. Έχουμε επίσης να εγκρίνουμε τις νέες προσλήψεις για το 2025 στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού των προσλήψεων, σχεδόν 20.000 προσλήψεις με σημαντική ενίσχυση του ΕΣΥ, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, των ενόπλων δυνάμεων, όπου είμαστε σε μια ανοιχτή συζήτηση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καριέρα στις ενόπλες δυνάμεις πιο ελκυστική για τα νέα παιδιά. Δεν αρκεί μόνο να προμηθευόμαστε τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε και το ανθρώπινο δυναμικό να μπορεί αυτά να τα χειριστεί. Και κλείνω τέλος με μια σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για την οποία έχουμε μιλήσει. Είναι η ρύθμιση των κόκκινων, των κατακόκκινων δανείων, αγροτικών δανείων, που αυτή τη στιγμή βρισκόντουσαν σε καθεστώς εκαθάρισης. Είναι ένα τολμηρό σχέδιο, το οποίο ελπίζουμε να απαλλάξει από χρέη παραπάνω από 20.000 παραγωγούς και 750 συνεταιρισμούς. Θα απελευθερωθεί πολύ υποθηκευμένη γη, παραγωγικές υποδομές, θα δώσει μια ανάσα από ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς μας έρχεται από τις εποχές της κρίσης. Είναι ένα μόνο από τα πολλά μέτρα για τον πρωτογενή τομέα. Θυμίζω τη μόνιμη επιστροφή του ειδικού φόρου πετρελαίου από το 2025, αλλά και το πολύ καινοτόμο και τολμηρό πρόγραμμα το οποίο ξεδιπλώνεται για επενδύσεις ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ για θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Αυτά συνοπτικά για αυτά τα οποία έχουμε να συζητήσουμε, και βέβαια να θυμίσω, φορώντας και το έτσι, κομματικό μας καπέλο, ότι την Παρασκευή θα πάμε όλοι ριγίλης, όπως λέει και το σύνθημά μας, θα πάμε για να τιμήσουμε τα 50 χρόνια της νέας δημοκρατίας, κάνοντας την δύναμη του χθες αποτέλεσμα στο σήμερα, ελπίδα για το αύριο, σε μια ωραία επαιτειακή εκδήλωση. Να θυμίσω ότι ήδη έχουμε κάνει ένα συνέδριο για τα 50 μας χρόνια, στο οποίο μιλήσαμε αναλυτικά και απαντήσαμε στο ερώτημα γιατί η Νέα Δημοκρατία τελικά είναι η μόνη παράταξη η οποία άντεξε τόσο πολύ στους κλειδονισμούς της μεταπολίτευσης και είναι σήμερα τόσο ισχυρή. Θα είναι μια ωραία, νομίζω, ευκαιρία να συναντηθούμε με φίλους και παλιούς αγωνιστές για να γιορτάσουμε αυτήν την, νομίζω, πολύ σημαδιακή και ιστορική επέτειο.